Νομίζω πως είναι τυπική πλέον η ανακοίνωση, τυπική διαδικασία ανακοίνωση των εκλογών και βεβαίως ήδη έχουμε μπει σε προεκλογικό ρυθμό, σε προεκλογική φιέστα, διότι ο βουλευτής Λευκάδας, ο κύριος Καβαδάς, εντάξει, πηγαίνω έρχεται όλα αυτά τους μήνες Σαββατοκύριακο, δεν έχουν αφήσει όλοι οι υποψήφοι χορούς για χορούς, αν και πρέπει να πω πως νομίζω υπερέχει ο κύριος Καβαδάς τη δεδομένη χρονική στιγμή, επειδή δεν έχει κλειδώσει ακόμα επίσημα το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατίας, στο να πηγαίνει σε κάθε χωριό και να το πω πολύ λαϊκά, να μαζεύει ψήφους. Υπάρχει νομίζω έτσι μια υποτονική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως την καταγράφουμε στα δρόμενα όλων αυτών των ημερών, και βεβαίως η παρουσία των βουλευτών του ΚΚΕ που γυρνάνε στα χωριά, προωθώντας τις θέσεις του κόμματος και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Αυτά μαζί με το αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ με τον Γιώργο Γαβρίλη θα τα συζητήσουμε εδώ. Καλό απόγευμα, Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλό απόγευμα, μια χαρά. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή. Λοιπόν, μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποιος νέος υποψήφιος στο Δήμο Μεγανησίου, γιατί υπάρχουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις που ξέρουμε. Ενημέρωνε με. Μην χάσουμε το μέτρημα. Όχι, μόνο τέσσερις. Εντάξει. Okay. Δηλαδή, είναι... Μόνο τέσσερις. Αυτοί θα φτάσουν μέχρι το τέρμα, φίλε Γιώργο. Έτσι φαίνεται. Μα πώς θα φτιαχτούν τα ψηφοδέλτια? Όλο το νησί πρέπει να μπει στα ψηφοδέλτια. Πώς θα γίνει? Δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν και τους 35 που χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο, ο Παναγιώτης, και με 13 φτιάχνεις τώρα ένα ψηφοδέλτιο και κατεβαίνεις. Σωστό είναι αυτό που λες. Δεν είναι ανάγκη να βάλουμε τους παρέδρους και συμβούλους στα χωριά. Σωστό. Αυτοί αμέσως είναι 15 άτομα. Σωστό. Αλλά πιστεύω ότι εφόσον κατάφερε ο Δάγλας και κατέβασε 35 άτομα στο προηγούμενο ψηφοδέλτιό του, έχει 3 υποψηφίους από το συνδυασμό του, θα διαιρέσει δια 3, 13 θα βγουν στον καθένα. Εμένα δεν μπορεί. Θα βγούνε. Θεωρείς, για να κλείσουμε το κεφάλαιο, είναι πολύ νωρίς ακόμα βεβαίως, γιατί νομίζω πως οι εθνικές εκλογές θα αποτελέσουν έτσι, καταληκτικά αποτελέσματα και στις αυτοδιοικητικές. Νομίζω πως θα ακολουθηθούν και κομματικές γραμμές τότε. Απειλείται ο κύριος Δάγλας τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο οποίος είπε πως εγώ για όπλο έχω τα έργα τα οποία τρέχω και ένα πόρισμα μιας οικονομικής επιτροπής που έχει πραγματοποιηθεί. Απειλείται και απειλείται άμεσα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο που θα βρει τους συμβούλους τους οποίους χρειάζεται. Όταν δύο από τα βασικά τους στελέχη φτιάχνουν κόμμα, ναι. Εννοείται ότι έχει κάποιο πρόβλημα στη δημιουργία συνδυασμού. Και έχει και κάποιο πρόβλημα γιατί οι δύο διαφωνούντες πολύ, πολύ εύκολα, αν ένας από τους δύο μπει στο δεύτερο γύρο, ένας θα ψηφίσει τον άλλον, αφού είναι διαφωνούντες, είπαμε. Ναι. Έτσι, άρα λοιπόν και θα είναι μια δύσκολη εκλογή, θεωρώ, για τον Παύλο Δάγλα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τα κρατάμε και τα σημειώνουμε όλα αυτά εδώ. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και μετά να μου θες και εσύ την ατζέντα των θεμάτων μέσα από τις πολύ έτσι καλές πηγές που ψάχνεις, όλη τη διάβγεια και τις αποφάσεις και τα πάντα. Γιατί θέλω να πούμε ότι οικονομικό έλεγχο αναμένεται να γίνει και στο Δήμο Λευκάδας. Έτσι δεν είναι? Έχει κληρωθεί στους Δήμους όπου θα υπάρξει οικονομικός έλεγχος και στο Δήμο, έτσι δεν είναι? Όχι, έχει υπάρξει. Έχει υπάρξει. Οικονομικός έλεγχος. Έχει υπάρξει. Έχει γίνει. Έχουν έρθει οι ελεγκτές, έχουν ελέγξει. Το θέμα είναι ότι γιατί δεν μαθαίνουμε τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι. Έχουν δημοσιοποιηθεί κάποια αποτελέσματα από όλους τους δήμους που έχουν ελεγχθεί, γιατί πρόκειται για τακτικό έλεγχο, αλλά έχουν δημοσιοποιηθεί μόνο 50. Και στους 50 δεν βρίσκεται ο Δήμος Λευκάδας, προφανώς γιατί βρίσκεται στη διαδικασία των αντιρρήσεων. Προφανώς. Δηλαδή έχουν βρει τα ευρήματα, του έχουν κάνει τις παρατηρήσεις, και ο Δήμος Λευκάδας έχει μπει στη διαδικασία ότι ρε παιδιά δεν είναι έτσι και έχει κάνει αντιρρήσεις. Γι' αυτό δεν βλέπουμε και αποτελέσματα. Άρα ο Δήμαρχος και η οικονομική υπηρεσία που αφορά ας πούμε ο έλεγχος σίγουρα ξέρουν τα αποτελέσματα. Ναι. Και σίγουρα κάποιος πρέπει να ρωτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο όπως έγινε και στην περίπτωση του Μεγαλυσίου. Για να μάθουμε και οι υπόλοιποι. Σωστά. Όπως και έχει δημιουργηθεί έλεγχος και στην ΠΕΔΗΝ, στην οποία έχουν πάρει απόφαση για να υποβάλουν αντιρρήσεις. Δεν ξέρουμε και εκεί τα αποτελέσματα. Δεν είναι λίγο παράλογο να μην μαθαίνουμε αποτελέσματα από δημόσιους ελέγχους που αφορούν
Αυτό είναι υποχρεωτικό να δημοσιευθεί, δηλαδή πρέπει να δημοσιευθεί, ή για παράδειγμα είναι ένας έλεγχος τον οποίο δεν πρέπει να τον δημοσιεύσει, θεωρητικό το ερώτημα, η αρχή που το κάνει δεν πρέπει να δώσει αυτά τα στοιχεία? Ναι, έχει δώσει για κάποιους, γιατί δεν έχουν υποβάλει αντιρρήσεις και έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Όπου υπήρχαν πολλές παρατηρήσεις, δεν δεχτήκαν προφανώς τον έλεγχο όπως τον έκανε η αρμόδια υπηρεσία και είπαν όχι ρε παιδί μου, δεν είναι έτσι, και έχουν δικαίωμα να κάνουν ενστάσεις ή έχουν δικαίωμα να δώσουν εξηγήσεις. Αλλά σωστό είναι και ορθό είναι, παρότι είναι και απόρριτα αυτά τα πράγματα, τα δεδομένα φυσικά, να ξέρουν. Όπως είπε, είχες καλεσμένο νομίζω τον κύριο Μελά, ο οποίος είπε για την περιφέρεια. Για την περιφέρεια που δημοσιεύθηκαν, ναι, που βρήκαμε και εμείς και μας στείλανε. Ναι, δηλαδή, να γνωρίζουν και περιφερειακοί σύμβουλοι. Mm-hmm. Και αυτό το θεωρώ απόλυτο σωστό. Mm-hmm. Και γιατί μάθαμε, ας πούμε, τα αποτελέσματα του ελέγχου για την κυρία Κράτσα, μάθαμε τα αποτελέσματα του ελέγχου για το Δήμο Μεγαλυσίου και δεν μάθαμε τα αποτελέσματα για το Δήμο Λευκάδας και για την Πεδίνη? Ένα ερώτημα θέτω. Ναι. Μάλιστα, ο κύριος Μελάς είχε πει πως ακόμα και ο Δήμαρχος, ο κύριος Καλός, δεν έχει κάνει απολογισμό, που προβλέπεται βεβαίως και από τον νόμο, η αλήθεια είναι. Δεν έχει κάνει κατά τη διάρκεια της θητείας. Ναι, δεν ξέρω, γιατί δεν αναφέρθηκε όμως και στον οικονομικό, στο δημοσιονομικό έλεγχο που έχει δημιουργηθεί στο Δήμο της Λευκάδας. Μήπως δεν ήξερε ο κύριος Μελάς? Α. Μήπως δεν γνώριζε? Μάλιστα. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Πάντως είναι ένα ζήτημα ότι πρέπει να μάθουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Δήμος Λευκάδας. Πάντως οι ελεγχόμενοι, βάσει ας πούμε αυτά που έβγαλε το Υπουργείο, κατά 75% νομίζω, είχαν σοβαρές παραλήψεις στην οικονομική υπηρεσία από το σύνολο των, από το σύνολο των παρατηρήσεων. Mm-hmm. Το 75% αφορούσε την οικονομική της υπηρεσία, την οικονομική διαχείριση. Ναι. Όχι την οικονομική, εντάξει. Και μάλιστα, ανάλογα, διαπιστώθηκε και παράληψη στις περιπτώσεις, λέει, που διαπιστώθηκε ενέργεια ή παράληψη κατά παράβαση διατάξεις νόμου, η οποία οδήγησε στην πρόκληση οικονομικής ζημιάς στον κρατικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό του ελεγχόμενου φορέα. Άρα λοιπόν αυτά είναι πράγματα που έπρεπε να τα μαθαίνουμε και όχι να κρύβονται κάτω από το χαλί. Και δεν καταλαβαίνω τον λόγο μου για τον οποίο ούτε και η αντιπολίτευση δεν ζητάει να μάθει. Ναι. Τα αποτελέσματα. Γιατί είναι γνωστό ότι στους Δήμους και στην αυτοδιοίκηση γενικά γινόταν μια κάποια κακοδιαχείριση. Το θέμα είναι αν συνεχίζεται αυτό το θέμα που γινόταν ή αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Και πρέπει κάποτε να μάθουμε επιτέλους. Ναι. Ή κάποτε να βελτιωθούμε. Σωστά. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν θα πει κάποιος, μήπως κάποιες από τις παρατυπίες που μπορεί να διαβάσουμε είναι τυπικές λεπτομέρειες τεχνικού χαρακτήρα. Δηλαδή... Όχι, το 75% σου είπα από αυτά ήταν ουσιώδης. Μάλιστα, μάλιστα. Στους Δήμους που ελεγχθήκαν. Ναι. Το γράφει, το έχουμε και δημοσιεύσει. Φαίνεται και στον έλεγχο. Δηλαδή έχουμε από κάτω, έχω δημοσιεύσει και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Mm-hmm. Και τις παρατηρήσεις του Υπουργείου σχετικά. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, αυτά πρέπει να υπάρχουν εδώ και να είναι σημείο αναφοράς και για τις εκλογές. Να γνωρίζουμε και να βγάζουμε συμπεράσματα, γιατί μπορεί να δείχνει και μια ποιότητα διοίκησης. Ο έλεγχος που μου κάνατε είναι διαφήμιση και οπότε θα το χρησιμοποιήσω στις εκλογές. Σωστά, σωστά. Έτσι είπε ο Δάγλας, έτσι δεν το είπε? Ναι, έτσι. Να δούμε τι γίνεται και με τους άλλους. Σωστά. Και είπαμε ότι, σου ξαναλέω για δεύτερη φορά, ότι δεν θεωρώ τυχαίο ότι για κάποιους δημοσιεύονται ή για κάποιους δεν δημοσιεύονται. Μάλιστα. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποια παρέμβαση πάνω σε αυτό. Το σημειώνουμε. Θέλω λίγο να φύγουμε από αυτό. Θέλω λίγο να πάμε να μοιραστούμε το δικό σου ρεπορτάζ, αν ξέρεις. Και εγώ σήμερα είμαι όλη την ημέρα στα τηλέφωνα. Θέλω να πω πως, όπως όλα δείχνουν, έχει κλειδώσει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, είναι αυτά που λέγαμε και με τον κύριο Μελά την προηγούμενη εβδομάδα. Και μου ήρθε μία πληροφορία, δεν ξέρω αν θες να την επιβεβαιώσεις. Έκανα ρεπορτάζ εγώ, αλλά θέλω να τηρήσω το off the record αναφορικά με το κλείσιμο του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή έχει ανακοινωθεί η κυρία Καλού, ο κύριος Γρηγόρης, και βεβαίως αναμένεται η ανακοίνωση της υποψηφιότητας
όπως όλα δείχνουν, του δημοσιογράφου και συμπατριώτη μας Σπύρου Φρεμεντίτη. Εμένα μου είπαν... Γνωστή. Είναι γνωστή. Σήμερα εγώ επικοινώνησα με τον, Σπύρο να του μεταφέρω μια πληροφορία που είχα ότι μάλλον δεν προχωράει η υποψηφιότητά του. Όχι απαραίτητα επειδή δεν τη θέλει το κόμμα. Μου είπαν ότι όπως όλα δείχνουν δεν προχωράει. Του είπα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Σπύρο, τι να σχολιάσω. Μου λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω τη δεδομένη χρονική στιγμή να κάνω κάποια τοποθέτηση για αυτό το ζήτημα. Άστο. Και το σέβομαι και το λέω γιατί δεν ήθελα να πω κάτι που μπορεί να μεταφραστεί ποικιλοτρόπως. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι η απάντησή του είναι ότι δεν είμαι ή είμαι. Απλά υπάρχει μια ρευστότητα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι τελικά θα είναι. Θα είναι. Περιμένεις που θεωρεί ότι είναι και τιμή. Εσύ Γιώργο, αυτή τη στιγμή πιστεύεις με όλα αυτά τα οποία έχουμε καταγράψει το τελευταίο διάστημα, με το θέμα των δασικών χαρτών, με την πρωτοβουλία του κύριου Καβαδά και την τροπολογία που έχει έρθει, με τα εδώ τώρα που χτίζουν στα τέσσερα στρέμματα που δημοσιεύσαμε προχθές, με όλα αυτά τα θέματα με τα δασικά και το τι θα βρούμε μπροστά μας, θεωρείς ότι είναι ένα αγκάθι το οποίο παραμένει για τον κύριο Καβαδά ή πιστεύεις πως ο ίδιος ως υποψηφιότητα έχει μια υπεροχή τη δεδομένη χρονική στιγμή για να πάρει τη μονοεδρική? Μία εκτίμηση θέλω βεβαίως, εντάξει, δεν μπορούμε να έχω, τα έχω πει και στον ίδιο τον κύριο Καβαδά ότι μπορεί να μειωθεί κάπως το ποσοστό, ας πούμε, του κόμματος και θα εισπράξει αυτός μείωση του ποσοστού του κόμματος, αλλά το ότι δεν θα είναι την επόμενη μέρα βουλευτής δεν το βλέπω ακόμα. Παρ' όλα αυτά που γίνονται. Γιατί εντάξει, δεν είναι και δικό του ζήτημα το θέμα με τα δασικά. Ό,τι μπορεί έκανε. Ό,τι μπορεί κάνει. Το ίδιο, ας πούμε, και με τον Ιδρύ. Τρέχει, παλεύει. Ναι, το θέμα σου λέει, η αντιπολίτευση ότι, λέει, σε διακόπτω, ότι ψηφίζεις. Ναι. Η αντιπολίτευση λέει ότι τρέχεις, ενώ έχεις ψηφίσει όλα αυτά που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Ωραία, αλλά η αντιπολίτευση έχει την ίδια στιγμή την ίδια θέση, αφού της απευθύνει αμέσως την απάντηση ότι εμείς τώρα προσπαθούμε να διορθούμε τις συνέπειες όσων εσείς ψηφίσατε. Ναι. 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 Όλα αυτά είναι ψηφισμένα το 2016 και το 2017. Όλα αυτά που αντιμετωπίζει ο βουλευτής σήμερα. Mm-hmm. Μάλιστα. Και μάλιστα, και όχι μόνο, και ας το πάμε και λίγο παλιότερα, ας πούμε στο ζήτημα του Νιδρίου, είναι και μια κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί στο Νιδρί, εκεί με την κτηματική υπηρεσία, με την ΕΤΑΔ και με τους ιδιοκτήτες και με τις παρανομίες που κάνε, που έρχεται από παλιά, από τότε που ήταν οι βουλευτές, οι κομματάρχες, και όποιος ήξερε ένα βουλευτή, έκανε ό,τι παρανομία ήθελε. Ναι. Θέλω να σου πω, πέφτουμε πάνω και σκοντάχνουμε συνέχεια αυτά τα ίδια πράγματα. Άρα θέλω να σου πω ότι προφανώς θα το βάλουμε στη ζυγαριά, στην πολιτική ζυγαριά, αλλά δεν βλέπω να κινδυνεύει ο βουλευτής αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχουν φανεί ακόμα οι συνέπειες. Την επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα το ξανασυζητήσουμε. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι οι επόμενες εκλογές, δηλαδή το επόμενο διάστημα που θα ακολουθήσει μετά τις εκλογές, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη χώρα. Δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, για πες μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μας αφήσανε λίγο ελεύθερους λόγω του COVID. Α. Δεν είχαν αυτή την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Από την επόμενη των εκλογών θα πούνε ότι εδώ, παιδιά, το σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας. Ναι. Και επειδή είμαστε και χώρα που είμαστε πάνω, έχουμε υπερβεί το χρέος κατά 60% και πάνω, θα έχουμε κάποια στιγμή, θα υποβάλουμε, ας πούμε, σχέδια και θα μας πούνε δημοσιονομική προσαρμογή. Θέλω να σου πω, θα επανέρθουν αυτά όπως επανέρχονται. Όπως επανέρχονται, ας πούμε, τώρα η συγχώνευση των νοσοκομείων. Δεν έχει φανεί ακόμα αυτό. Ναι. Ο κόσμος βλέπει τώρα επιδόματα. Σου λέει, πήγα εγώ. Βλέπει επιδόματα και μάλιστα βλέπει και διάφορες εκθέσεις ότι η χώρα μειώθηκε το χρέος, ότι έχουμε έσοδα, ότι όλα αυτά που περισσεύουν τα δίνουμε πίσω. Όλα αυτά, συγγνώμη Παναγιώτη, είναι τα παραμύθια. Έτσι, δηλαδή, εντάξει. Η οικονομία είναι κλίμα, το καταλαβαίνω. Αλλά επί της ουσίας η χώρα δεν βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση. Το γνωρίζουμε άπαντες.
Και εξαιτίας αυτού σκοντάφτουμε πάντα στην δημοσιονομική προσαρμογή και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και εξαιτίας αυτού αποτελέσματος είναι και για τα λασικά και για τους αγιαλούς και για όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Είναι δεσμευμένη η περιουσία για 99 χρόνια. Το ξέρουμε αυτά. Μάλιστα. Δεν μπορεί πολλές φορές η ελληνική κυβέρνηση, όποια και να είναι, απλά παρακολουθεί τα μέτρα που τους λένε από πάνω. Σωστά. Σωστά. Γιατί μπορεί να λένε ότι φύγαμε από τα μνημόνια, αλλά ουσιαστικά έχεις φύγει από την αυστηρή εποπτεία, έχεις υπογράψει όμως κάποιες δεσμεύσεις. Δηλαδή δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Θέλω να πω, πέραν από το ποιο θα είναι υποψήφιοι, εμείς εδώ πρέπει να μπαίνουμε και στην ουσία της επόμενης μέρας. Πάμε λίγο στην ουσία. Τι πάμε να αντιμετωπίσει ο κόσμος. Επίσης, να μείνουμε στην ουσία και να μείνουμε βεβαίως σε αυτό το οποίο λέμε και σε ένα πλαίσιο προγραμματικό το οποίο θα πρέπει να επικοινωνηθεί. Δηλαδή, να μην μείνουμε μόνο στα σλόγγαν και στα τσιτάτα που τώρα τσακώνονται με τον Πολάκη, η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, για το αν θα έπρεπε να στοχοποιηθούν οι δημοσιογράφοι ή τα μίντια ή οτιδήποτε. Δηλαδή, να πάμε και λίγο στην ουσία. Γιατί αυτή τη στιγμή. Ωραία. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο. Mm-hmm. Το είπε και ο κύριος Μελάς, που εγώ δεν. Συμπολιτικά είμαστε σε διαφορετική θέση. Mm-hmm. Είμαστε από διαφορετικές κατευθύνσεις. Αλλά το είπε και ο ίδιος ότι οι υποψήφοι πλέον δεν εμφανίζονται, δεν υπάρχουν πουθενά, ας πούμε, και σε ένα μήνα θα έχουμε εκλογές. Σωστό είναι αυτό που λες. Δεν ξέρει ο κόσμος, έχει μπροστά να του ρωτήσει, να του πει τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Ναι, εσύ αυτό δεν τα κάνει καλά. Εσύ τι θα κάνει. Δηλαδή δεν είναι καλή η ρύθμιση, ξέρω εγώ, για τα δασκά. Εσύ ποια ρύθμιση προτείνει. Ναι, και επίσης λένε τώρα διάλογο. Σε αυτό τώρα το οποίο λένε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Ωραία, να αλλάξω νόμος. Τι προτείνεις. Δηλαδή ακριβώς. Και εμείς το ακούμε και δεν ακούμε την εναλλακτική. Να πάμε πού. Δηλαδή τώρα στο 128 λέει ότι ισχύει το 62 που τα είχαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά από την άλλη, εκτός από μια στήρα αντιπολίτευση, δεν ακούμε άλλες προτάσεις. Δεν ακούμε το εναλλακτικό σχέδιο ξεκάθαρα. Και για τον τόπο μας η αλήθεια είναι. Παρά μόνο βγαίνουν κάποια δελτία τύπου για κάποια έργα που έχουν κολλήσει και ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια δεν πανηγυρίζουμε για έργα τα οποία είναι κολλημένα και θα πρέπει να έχουν τελειώσει εδώ και δεκαετίες και να γίνουν άλλα. Μεταξύ μας τώρα, Βρέτσο Γιώργο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Μα αυτό είναι. Ήθελα να μιλήσω ακόμα και για μια δημοσίευση που έχω κάνει. Ναι, παρακαλώ. Αν μου επιτρέψει φυσικά. για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας και για τα απογευματινά γιατρία. Α. Ναι. Που μας περνάει έτσι ελαφρά την καρδία. Και για τα απογευματινά χειρουργία. Και θα ήθελα να καταθέσω. Εντάξει, εδώ μας δεχόμαστε ότι το νοσοκομείο Λευκάδας, ας πούμε, είναι συνέχεια γιατρούς. Ακούμε γιατρούς, πλήρες εξοπλισμένο, πλήρες στελεχωμένο κτλ. Ζήτησα εγώ για τη σύζυγο ένα ραντεβού στο γυναικολογικό. Mm-hmm. Και από τις αρχές Ιανουαρίου με βάλανε στα μέσα Φεβρουάρη και μετά στα μέσα Φεβρουάρη την καλέσανε στο κινητό της και της είπανε όχι, δεν μπορούμε, λέει, τώρα στις 8 Μάρτου. Ναι. Ποιο νοσοκομείο λοιπόν, ποια ιατρική περίθαλψη, δηλαδή με βάζουν εμένα τώρα να πάνε να πληρώσουμε. Φυσικά, γιατί άμα είναι μία επίγουσα εξέταση, γιατί εγώ έχω να κάνω τώρα μια μαγνητική. Έλα. Μου λέει ο γιατρός, εντάξει, έχω ταμείο που μου καλύπτει. Θα πληρώσω όμως τη συμμετοχή. Θέλω να σου πω, είναι ένα μύθο τελεχωμένο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας. Τελεχωμένο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας και να μπει στη διαδικασία, να κάνει απογευματινά ιατρία και απογευματινά χειρουργία και να πληρώνεται από τους ανθρώπους και για να κάνουν, ας πούμε, αυτό που είναι απαραίτητο για την υγεία τους. Δεν νοείται για μένα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα φέρει και μάνατζερ ιδιώτες. Θα γίνει με άλλα κριτήρια, ας πούμε, θα λειτουργεί το νοσοκομείο πια. Δεν είναι η λύση να κάνουμε απογευματινά χειρουργία και ιατρία. Η λύση είναι να πληρώσουμε τους γιατρούς. Και να υπάρχουν και γιατροί και να έρθουν όμως, γιατί ακούμε ότι προκυρήσονται και θέσεις. Αν τους πληρώσεις, ναι. Πώς πάνε στα ιδιωτικά. Στα ιδιωτικά γιατί πάνε. Γιατί εδώ τους έχεις αντί πινακίου φακής. Και αντί να τους έχεις εδώ, ας πούμε, και επειδή δεν θέλεις να τους πληρώσεις παραπάνω, για να μην ξεφύγεις από το σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας, σου λες, παιδιά, κάντε και απόγευμα γιατρία και παίρνετε λεφτά. Αντί να έχετε γιατρίο έξω. Με καταλαβαίνει. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι, δηλαδή, πάμε
μπαίνουμε σε μονοπάτια που δεν έχουμε ξαναμπεί, δεν έχουμε ξαναπερπατήσει. Ναι. Δεν ξέρουμε πού θα πάνε, πού οδηγεί αυτή η κατάσταση, μπορεί να οδηγεί σε κάτι καλύτερο. Αλλά όταν μπαίνει το χρηματικό στη μέση, πάντα οδηγείται σε κάτι χειρότερο. Δεν πρέπει να υπάρχει ταραβέρι του ιδιώτη με τον γιατρό. Η ασφάλεια πρέπει να το κάνει. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Έτσι. Και είδαμε και κάποια εκεί, όπως είδε στις συντάξεις, ότι έδωσε παραπάνω στις συντάξεις, σε κάποιες συντάξεις και αύξησε 7% λέει στις συντάξεις. Ωραία. Αλλά έλα που έκαμε και αύξηση στις ασφαλιστικές μας φορές. Έτσι είναι. Δηλαδή σωστά. Κάθε μέτρο, να ξέρει ο κόσμος, κάθε μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση πρέπει να βρει τα χρήματα από κάπου αλλού, από κάποιον εταστερή. Έτσι είναι. Δεν έχει καμιά μηχανή η κυβέρνηση να παράγει λεφτά. Και επειδή είναι και υπό αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, δεν μπορεί να δανείζεται για να δίνει αυτά τα χρήματα. Είναι και τα δύο κακά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τώρα αποκεκτημένη ταχύτητα θέλω να σου πω, να σου ξαναπαναρχίσουμε στο άλλο. Έτσι. Πιστεύω ότι θα δούμε πάλι και το βουλευτή και τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Μάλιστα. Ναι, αλλά ναι. Γιατί τώρα, μέρα. Γιατί συντηρείται, όπως είπαμε, και ένα κλίμα αυτή τη στιγμή ότι η κυβέρνηση με την πανδημία κρατηθήκαμε όρθιοι, ότι μοιράστηκαν αυτά τα χρήματα, ότι δίνονται αυτά τα pass τα οποία τα παίρνουμε. Βέβαια, μου έγραφε προχθές ένας ακροατής, ζούμε, πού το διάβαζα, ζούμε με τα market pass και τα food pass. Δεν υπήρχε όμως διαθεσιμότητα δωματίου σε όλη την Ελλάδα το τριήμερο. Θα μου πεις να μην βγει ο κόσμος. Θέλω να πω ότι είναι αυτή η αντιφατική εικόνα που τη ζηλεύουν στο εξωτερικό, διότι από τη μία δεν έβρισκες να κάτσεις το τριήμερο, γιατί υποτίθεται ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, που βγαίνουμε κάθε μέρα και λέμε ότι παίρνουμε το market pass γιατί δεν βγαίνουμε, έτσι δεν είναι. Δηλαδή... Να ρωτήσω κάτι. Πόσους φίλους έχεις εσύ που δεν χρωστάνε? Έλα, σωστό. Και πόσους φίλους έχω εγώ? Και πόσους, να ρωτήσει και ο καθένας πόσους φίλους έχει εγώ στάδιο. Σου λέει ο άλλος, γιατί να τα δώσω, θα πάω έξω να τα φάω. Σωστό. Επειδή εγώ τώρα δεν είναι. Επειδή εγώ ανήκω στη λογική του δεν τα έχω, δεν θα βγω να φάω για να μην χρωστάω, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Τύπου αυτά που πήρα τώρα πάρα τα φάω. Είναι μια. Ναι. Εγώ προσπαθώ και εγώ, ξέρω εγώ, να τα φέρω βόλτα και να μην χρωστάω και από εδώ και από εκεί και τα λοιπά. Βλέπω πόσο δύσκολα είναι. Αλλά ένας κάποιος που έχει χάσει την μπάλα, Παναγιώτη, δηλαδή δεν βρίσκει άκρη και το έχουν τρέχουν συνέχεια τα χρέη, λέει έλα, τι 5, τι 10, τι 15. Όσο έχω θα βγαίνω να φάω γιατί δεν ξέρω αν αύριο τι θα γίνει. Σωστά. Συνοψίζοντας... Δυστυχώς τέτοιους ανθρώπους ή τέτοια εκπαίδευση έχουν δημιουργήσει στον κόσμο. Και το θέτεις πολύ σωστά, Γιώργο. Το θέτεις πολύ σωστά. Εγώ δεν θέλω επιδόματα. Εγώ είμαι αντίον των επιδομάτων. Να μην δω ούτε full pass, ούτε fuel pass, ούτε για το πετρέλαιο, τίποτα. Θέλω να μου δώσει εκείνες τις προϋποθέσεις να μπορώ να δουλέψω, να βγάλω αρκετά για να ζήσω. Σωστά. Μόνο για να ζήσω. Έτσι. Και κοίταξε να δεις πώς. Έχεις δίκιο και κοίταξε να δεις τώρα πώς κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες έχουμε. Συνειδητοποιήσει, δηλαδή υπάρχει αυτό το ότι δεν τα βγάζουμε πέρα πλέον, γιατί ζούμε για να πληρώνουμε. Δηλαδή, ανακοίνωσε ο Σκέρτσο σήμερα το πόσο θα είναι η κιλοβατόρα. Ουφ, άντε και αυτό το μήνα, δεν θα μου έρθει τρελά το ρεύμα. Από την άλλη, έπεσε λίγο το πετρέλαιο και πήγε στο 1,60. Πρόσεξε με, και λες, έπεσε το πετρέλαιο. Που είναι στο 1,68. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Που κάποτε από το 2,10. Πρόσεξε με, το συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε το 1,85 στην αμόλυβδη. Τη βλέπουμε τώρα και από το 2 λέμε είναι 1,85. Και θα πάρουμε λοιπόν το market pass και δημιουργεί το food pass μια ψευδέστηση ότι κάτι μας έδωσε. Και προχωράμε σε όλο αυτό. Θα μου πεις, τι διαφορετικό βλέπεις στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική πρόταση. Τα κόμματα λένε ναι, θα ρωτήσω τώρα και την κυρία Αρβανίτη που ακολουθεί. Μια ξεκάθαρη πολιτική πρόταση που να σε βγάζει από όλο αυτό. Όχι. Αυτή τη στιγμή όχι. Εκτός από το ΚΚΕ. Δεν βλέπω κάτι. Ή το Μέρα 25 που λέει π.χ. ρίξη. Τώρα έχει μια τέτοια τώρα. Είναι άλλο ζήτημα με το ΚΚΕ. Πέραν του ΚΚΕ λοιπόν, λέει ότι εγώ ρε παιδιά δεν κάνω με αυτή την πολιτική. Δεν υπάρχει κάποιος να σε βγάλει από αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει κανένας. Αυτό είναι το τραγικό της ιστορίας.
Και κάτι άλλο που ήθελα να σου τονίσω. Και να ολοκληρώσουμε, έτσι, φίλε. Να συζητήσουμε πάλι. Γιατί είχαν μαζευτεί πολλά θέματα. Και δεν πρέπει να τα. Εμείς πρέπει να τα δούμε. Άσε ποιος θα βάλει και τι θα βάλει οι βουλευτές. Εδώ είδαμε μια οικογένεια πενταμελής που έχασε το σπίτι της από ένα τυχαίο γεγονός. Και αρχίσαμε και βγάλαμε στην δημοσιότητα ονόματα και τέτοια για να τους βρούμε κρεβάτια να κοιμηθούν. Δεν έπρεπε να υπάρχουν κοινωνικές δομές να μην χρειάζεται αυτό. Να μην χρειάζεται αυτή η ιστορία. Δεν ήταν 50 οικογένειες, δεν έκαμε ασυσμό και είμαστε 150 οικογένειες και τέτοια. Μια οικογένεια ήταν. Ναι. Και βγάλαμε ολόκληρη ιστορία στο διαδίκτυο για να βρούμε κρεβάτια για να μην. Και δεν ξέρω κιόλας τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία, γιατί δεν μπορώ να παρακολουθήσω και μάλιστα τι έχει συμβεί. Αλλά σου είπα, έπρεπε να υπάρχουν κοινωνικές δομές που να μην, χωρίς να ακουστεί τίποτα, να ήταν εκεί και ψυχολογική υποστήριξη και τέτοια και στήριξη στα παιδιά και μάλιστα να ζυγκιάσουν ένα σπίτι. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Απόλυτα. Φίλε Άρα, Γιώργο, λοιπόν, θα τα επικαιροποιούμε. Κάτι πάει λάθος, δεν, κάτι, όλα αυτά. Σωστά. Σωστά. Κάτι κάνουμε σωστά. Σωστά, σωστά, σωστά. Και το θεωρούμε δηλαδή και ως περίσευμα αγάπης και πρέπει να το κάνουμε, αλλά δεν υπάρχουν οι κοινωνικές δομές, αλλά πάμε να κάνουμε έρανο. Σωστό, σωστό. Ναι. Άρα λοιπόν με τόσα εκατομμύρια επιτρέπεται, τόσα εκατομμύρια μας λένε εργοτάξιο, Λευκάδα, πέφτουν εδώ εκατομμύρια, εκεί εκατομμύρια. Και δεν βρίσκαμε, ρε παιδιά, 500-600 ευρώ να νοικιάσουμε σε μια οικογένεια ένα σπίτι. Ή δεν έχουμε κάπου μια κοινωνία να την βάλουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Και βγάλουμε τα ονόματά τους στο διαδίκτυο. Φίλε Γιώργο, μένουμε εδώ, θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς, γιατί μπαίνουμε τώρα σε προεκλογικό κλίμα. Βάζουμε άνω τελεία και σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Να σε καλά. Παναγιώτη, να προσπαθήσουμε οι πολιτικοί μονάχα να μας δίνουν απαντήσεις. Φιλοξενείς να τους ρωτάς. Υπάρχουν ερωτήματα στον κόσμο. Υπάρχουν θέματα που χρειάζονται απαντήσεις. Να μην χανόμαστε στη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, είδαμε ότι βγήκαν το τρίμερο κόσμο και γιώτα και κάτσουμε στο σπίτι να πεθάνει. Και να μην χανόμαστε σε αυτό. Έτσι, να μην γελιόμαστε από αυτό. Είναι από πίσω, είναι τραγικές ιστορίες όταν κλείνουν οι πόρτες. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στο πανέμορφο Μεγανήσι. Καλό βράδυ, Παναγιώτη, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Γαβρίλης, διαχειριστής του Μεγανήσι News.